Γεια σας αγαπητοί μου, για να ρίξουμε μια ματιά στις τάσεις των σημερινών ενεργειών και ανάλογα από το τι είδους ενέργειες θα μας εμφανιστούν, θα πάρει και το βίντεο τον αντίστοιχο τίτλο. Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω πως οι ενέργειες είναι γενικές, αφορούν το σύνολο. Εσείς μπορείτε να κρατήσετε ό,τι σας ταιριάξει και αν σας ταιριάξει. Επιπλέον, στο καρβιτσωμένο σχόλιο καθώς και στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε το email μου και το facebook μου. Ξεκινάμε λοιπόν. Ωραία αγαπητοί μου, λοιπόν μια στιγμούλα, θέλω να ξεκινήσω από τις τάσεις που θα μας προκύψουν όσον αφορά το συλλογικό ασυνείδητο. Για να δούμε αγαπητοί μου, τι είδους ενέργειες κυριαρχούν σήμερα. Ω, μάλιστα. Κάποιοι από εσάς σαμποτάρετε τον ίδιο σας τον εαυτό και υποφέρετε γι' αυτό, ένα το κρατούμενο εδώ. Κάποιοι από εσάς υποφέρετε επειδή νιώθετε έντονη χημεία για κάποιο άτομο. Έτσι, ερωτική χημεία αγαπητοί μου. Λοιπόν, όμως δεν πάβετε να σαμποτάρετε τον ίδιο σας τον εαυτό. Α, φθινόπωρο, φθινόπωρο. Ο Νοέμβρης είναι ο τελευταίος μήνας του φθινοπώρου, έτσι. Ή πιθανότατα από το Σεπτέμβρη να έχει ξεκινήσει κάτι εδώ, που εσείς θα θέλατε να δρέψετε τους καρπούς των κόπων σας, ίσως ας πούμε να θέλατε να προσεγγίσετε αυτό το άτομο, αλλά δεν ήταν εύκολο, οπότε ξεκινήσατε γύρω στο Σεπτέμβρη να το σκέφτεστε έτσι. Αχ αγαπητοί μου, αχ αγαπητοί μου, δεν μπορείτε να ξεχάσετε εσείς, δεν μπορείτε να ξεχάσετε. Έτσι, τα αφήνω και αυτό εδώ. Έχετε προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να χτυπήσετε την πόρτα μεταφορικά σε αυτό εδώ το άτομο. Πιθανότατα να έχετε στείλει και λουλούδια σε αυτό εδώ το άτομο. Έτσι αγαπητοί μου. Λοιπόν, γιατί πραγματικά νοιάζεστε. Νοιάζεστε πραγματικά. Θεωρείτε ότι αυτό εδώ το άτομο, κοιτάξτε, έτσι, θεωρείτε δηλαδή ότι αυτό το άτομο είναι το ιδανικό για εσάς. Μοιάστε μου λένε να τα ανεβάσω αυτά λίγο πιο ψηλά. Καθώς και αυτά, έτσι. Ωραία, εδώ, να το. Είστε δέσμοι του ίδιου σας του εαυτού. Έτσι. Βλάπτετε τον εαυτό σας κάποια από εσάς. Εντάξει, βλέπετε εδώ τα συναισθήματα αυτά. Υπάρχει βέβαια ελπίδα μέσα σας. Εντάξει. Δεν θέλετε να ξεχάσετε. Θέλετε να κάνετε κάποια κίνηση. Αλλά παρόλα αυτά όμως ήδη γνωρίζετε ότι δεν είναι εύκολη η κατάσταση αυτή μεταξύ σας. Και βλάπτετε τον ίδιο σας τον εαυτό τελικά με το να αυτοσαμποτάρεστε, με το να υποφέρετε, με το να θυμάστε τι γινότανε, με το να κάνετε σχέδια, να προσφέρετε κάτι για να ανοίξει η πόρτα της επικοινωνίας, αν τυχόν είναι κλειστή. Δεν θέλετε να ξεχνάτε, έτσι αυτό είναι η προσφορά που είπαμε. Λοιπόν, εσείς σκεφτόσασταν ότι έχω να προσφέρω πάρα πολλά σε αυτό το άτομο, αλλά τελικά είστε δέσμοι του ίδιου σας το εαυτό. Έτσι, αγαπητοί μου. Λοιπόν, εντάξει. Τα είδαμε αυτά. Μια στιγμή, αγαπητοί μου, να προχωρήσουμε και παρακάτω. Λοιπόν, προχωράμε τώρα. Μισό λεπτό, αγαπητοί μου. Αυτά δεν τα χρειαζόμαστε άλλο. Λοιπόν, πάμε εδώ. Πάμε εδώ. Καλύτερα αυτά να τα βάλω έτσι, πιο καλά, εδώ, 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 μισό λεπτάκι για να τα βλέπετε, εδώ, γιατί μια εικόνα χίλιες λέξεις αγαπητοί μου πάντα, και εδώ, εντάξει, ξεκινάμε λοιπόν τώρα, ξεκινάμε τώρα να δούμε τι θα μας αποκαλυφθεί εδώ. Για να δούμε αγαπητοί μου. Για να δούμε. Τι είδους ενέργειες θα μας αποκαλυφθούν. Μισό λεπτό δώστε μου. Θέλω να μιλούν οι ενέργειες από μόνες τους, το προτιμώ. Για να δούμε λοιπόν. Ω. Λοιπόν, παιδιά, παιδιά. Αυτό βγήκε και στο χτεσινό. Έχω ανακατέψει πάρα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, κάποια από εσάς, αγαπητοί μου, πρέπει
να το βάλετε αυτό καλά στο μυαλουδάκι σας, ότι εσείς το θέλετε τόσο πολύ αυτό το άτομο, που κοιτάξτε εδώ τα γενετικά σας όργανα, έτσι, τα γνωστά γενετικά όργανα και τα γυναικεία και τα αντρικά, σύμφωνοι, δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες, σας προστατεύει όμως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, αγαπητοί μου, έτσι, κοιτάξτε εδώ μια ορμητικότητα. Το θέλετε πάρα πολύ ερωτικά αυτό το άτομο. Σκάτε μέσα σας. Συμφωνεί. Δεν μπορώ. Λοιπόν, γιατί υπάρχει πάρα πολύ έντονη χημεία. Υπήρχε μάλλον να το θέσω. Έντονη χημεία. Το 35 μπορεί να συμβολίζει ηλικία, μπορεί να συμβολίζει 35 μέρες, μπορεί να συμβολίζει αριθμό κατοικίας ή αριθμό εργασίας, οδός στάδιο αριθμός 35, ζώδια της φωτιάς εδώ, κρυός λέω τοξότης, αγαπητοί μου, έτσι. Αξιολογήστε εσείς, ένα το κρατούμενο εδώ. Πάμε παρακάτω. Μας βγήκε πρώτος ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Κάποιοι χρειάζεται να το ακούσετε πάρα πολύ αυτό. Πάρα πολύ. Μετά από τόσο ανακάτεμα και προέκυψε πάλι αυτό. Άρα έχει λόγο που βγαίνει. Προχωράμε. Προχωράμε, αγαπητοί μου, προχωράμε. Για να δούμε εδώ. Όπα. Αχ, παιδιά, νάτος και άγγελος της αγάπης, βρε υποφέρετε εσείς, πω. Ζώδια της φωτιάς και εδώ, αγαπητοί μου, μια στιγμή να σας το σηκώσω αυτό έτσι. Κρυός λαντοξώδης, ό,τι είπα για εδώ ισχύει και για εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Εσείς κρατάτε μέσα σας αυτήν εδώ την κατάσταση ζωντανή. Δεν θέλετε να την αποχωριστείτε από την καρδιά σας. Κρατάτε αναμνήσεις, κρατάτε τα πάντα, έτσι. Η καρδιά σας είναι αγνή. Κοιτάξτε εδώ τα λουλουδάκια που φοράει ο άγγελος στο κεφαλάκι. Είσαστε ένας πάρα πολύ όμορφος εσωτερικά και εξωτερικά άνθρωπος, έτσι. Αλλά δεν έχει ποτέ σημασία εξωτερική ομορφιά. Η εσωτερική έχει σημασία. Κοιτάξτε εδώ, ομορφιά ψυχής, πω. Το 49 μπορεί να συμβολίζει ό,τι σας είπα και για το 35. Εδώ σας ανέφερα, νομίζω ότι μιλάμε και πάλι για ζώδια της φωτιάς. Κοιτάξτε. Εδώ βέβαια συμβολικά θα μπορούσε, ας πούμε, να έχει προκύψει έτσι. Εντάξει, ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ σας δίνει τελικά αυτό που θέλετε. Όμως, επειδή οι καρτούλες μας προέκυψαν έτσι, σημαίνει ότι ακόμα εσείς δεν έχετε πάρει χαμπάρι ότι είναι μαζί σας ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, έτσι. Εσείς είστε απομονωμένοι, κλεισμένοι στις δικές σας σκέψεις, στις δικές σας επιθυμίες, έτσι. Ενώ στην πραγματικότητα όμως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ θέλει να σας δώσει αυτό που θέλετε, έτσι. Για πάμε παρακάτω. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τι γοητευτική προσωπικότητα είστε. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της γης. Ταύρος, Παρθένος, Εγώκερος, ή αν όχι ζώδιο οροσκόπος, οι Κυριακοί πλανήτες κτλ. Το 42, ξέρετε εσείς, όπως σας είπα περίπου και για τα υπόλοιπα, συμφωνεί. Λοιπόν, αγαπάτε πολύ και τα ζωάκια, είστε ένας πλούσιος άνθρωπος, μέσα και έξω. Κάνετε χειρονομίες οικονομικές, κάποιες φορές βοηθάτε ανθρώπους με οικονομικό τρόπο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, συμφωνεί. Και πιθανότατα κάποιοι από εσάς να έχετε μεγάλη αδυναμία στις γατούλες και ιδιαίτερα στις μαύρες γατούλες, έτσι. Είστε μια πάρα πολύ όμορφη προσωπικότητα μέσα και έξω. Έλα όμως που κάποιες φορές φοράτε την καρδιά σας στο μανίκι σας, παρά είστε δοτικός άνθρωπος, σύμφωνοι. Η ίδια ενέργεια, αλλά διαφορετικού τύπου ενέργεια, αγαπητοί μου. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια του νερού, καρκίνος, σκορπιός, ιχθύς, ή αν όχι ζώδια οροσκόπος, Κυριακή, πλανήτες. Το 44, εκτός από αγγελικό νούμερο, μπορεί να συμβολίζει και ό,τι σας είπα και για τα προηγούμενα. Λοιπόν, φοράτε την καρδιά σας στο μανίκι σας. Ποιος έχει ανάγκη να τρέξω, να προσφέρω. Ποιος. Θέλεις αυτό, βεβαίως, να τσακιστώ, να το κάνω να συμβεί κτλ. Πάρα πολύ δοτική προσωπικότητα, έτσι. Λοιπόν, ή αν δεν είστε εσείς, έχετε κοντά σας ένα άτομο το οποίο ανήκει σε αυτό το στυλ προσωπικότητας. Πάρα πολύ δοτικό. Ίσως να είναι από το φιλικό σας περιβάλλον, μπορεί όμως να είναι και συγγενής. Εσείς αξιολογήστε καλύτερα. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Αυτό που θέλετε να συμβεί, αγαπητοί μου, χρειάζεται μια στρατηγική. Καλό είναι να τα βάλετε κάτω με τον εαυτό σας, σύμφωνοι, ή με αυτό εδώ το άτομο
και να αρχίσετε να καταστρατηγείτε ένα πλάνο. Ναι, θέλω αυτό το άτομο. Τι κάνω, πώς θα το κάνω. Εδώ έχουμε ενέργεια ζωδίων του αέρα, δίδυμο, ζυγό, υδροχό, ή αν όχι ζώδια, οροσκόπος ή κυριαρχή πλανήτες, το 21, ξέρετε εσείς, με τη μόνη διαφορά ότι εδώ μπορεί να μιλάμε για το 21ο γράμμα της αλφαβήτου ή για γενέθλια πάνω σε 21, εκτός από ηλικία. Έτσι. Λοιπόν, χρειάζεστε στρατηγική, γιατί μου είστε πάρα πολύ αναποφάσιστοι. Τι να κάνω, να το κάνω ή να μην το κάνω, να επικοινωνήσω ή να μην επικοινωνήσω, να ανοίξω την πόρτα ή να την κρατήσω κλειστή. Βλέπετε, τι να κάνω, τι απόφαση να πάρω. Εδώ μας αντιπροσωπεύονται ζώδια της φωτιάς, τα έχω αναφέρει, έτσι. Το 8, αξιολογήστε εσείς τι μπορεί να συμβολίζει. Ναι, μεν στρατηγική εδώ, αλλά ακόμα μέσα σας λέτε πω, μωρέ, μπας και φάω τα μούτρα μου. Τι μούτρα να φάτε, ρε παιδιά, τι μούτρα να φάτε, σοβαρά μιλάμε τώρα. Θα βάλετε όλα σας τα δυνατά κάποια από εσάς, έτσι. Ζώδιο του Λέοντα εδώ συμβολίζεται. Το 50, αξιολογήστε το εσείς. Λοιπόν, αγαπητοί μου, ναι, πονάτε, κοιτάξτε εδώ, παιδιά, ναι, πονάτε πάρα πολύ. Βάζετε τη δύναμή σας, θέλετε να κάνετε πράγματα, αλλά δεν πάβετε να πονάτε κιόλας ή φοβάστε ότι η καρδιά μου θα ξανατσακιστεί. Πιθανότατα κάποιοι από εσάς να έχετε και πρόβλημα υγείας με την καρδούλα, ή αν όχι εσείς, κάποιο αγαπημένο σας άτομο. Μπορεί να είναι συγγενής, φίλος, γονιός, αδερφός, αδερφή, μπορεί να προέρχεται από οποιοδήποτε περιβάλλον. Ζώδια του νερού και εδώ, αγαπητοί μου. Το 9, αξιολογήστε το. Κι όμως, αγαπητοί μου, κι όμως. Κοιτάξτε εδώ αλλαγή. Έτσι. Λοιπόν, αν αυτή η κατάσταση προέρχεται από εργασιακό περιβάλλον που σας περιέγραψα τώρα, δηλαδή ότι εσείς είστε ερωτευμένοι με έναν συνάδελφο, μπορεί με τον προϊστάμενο ή οτιδήποτε, να είστε σίγουροι ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά για σας. Ενέργεια ζωδίων του αέρα και εδώ, το 24, αξιολογήστε το. Κάποιος θα φύγει, κάποιος θα έρθει, ή εσείς θα πάρετε κάποια μετάθεση για να είστε πιο κοντά σε αυτόν εδώ τον άνθρωπο, άντρα ή γυναίκα, ή αυτός ο άνθρωπος κάτι θα χρειαστεί να αλλάξει για να μπορέσει να σας προσεγγίσει. Έτσι, αγαπητοί μου, πάρα πολύ ωραία τα νέα εδώ, πάρα πολύ όμορφα τα νέα. Για να δούμε παρακάτω, τι γίνεται. Μισό λεπτό παρακαλώ. Για να δούμε. Μισό λεπτάκι. Όπα, να τα ένα και ένα δύο, πάμε εδώ. Λοιπόν, ναι, εντάξει, πρέπει να ζυγίσετε τα πράγματα εδώ για να πάρθουν αποφάσεις, έτσι. Εδώ αντιπροσωπεύεται το ζώδιο του ζυγού συγκεκριμένα, το 27, ξέρετε εσείς. Εδώ, αγαπητοί μου, αντιπροσωπεύονται ζώδια της γης και πάλι. Κοιτάξτε εδώ. Πολύτιμος κρύσταλλος, έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε σμαράγδι. Είστε πολύτιμος άνθρωπος και τα συναισθήματα που νιώθετε είναι άλλο τόσο πολύτιμα όσο πολύτιμο είναι ένα σμαράγδι. Το 15 αξιολογήστε το εσείς. Έτσι, λοιπόν, θαύμα. Τα βάζω εδώ και εδώ. Μισό λεπτάκι, αγαπητοί μου, εδώ και εδώ. Ας τα βάλουμε έτσι. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε εδώ, να δούμε τι άλλο θα μας αποκαλυφθεί, αγαπητοί μου. Οπαλαλίστα το αμέσως με το καλημέρα σας. Να το, κοιτάξτε, σκέφτεστε αυτό το άτομο, αλλά από την άλλη μεριά σκέφτεται και αυτό το άτομο εσάς. Εντάξει, εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της γης και πάλι. Το 16 αξιολογήστε το εσείς. Λοιπόν, υπάρχει σκέψη μεταξύ σας. Ό,τι και αν έχει συμβεί, ό,τι και αν έχει γίνει, υπάρχει σκέψη, αγαπητοί μου. Μισό λεπτό παρακαλώ. Το κάνουμε εδώ έτσι. Ωραία. Και πάμε να δούμε από τους πολύ αγαπημένους τι έχουν να μας πούν. Μισό λεπτάκι, αγαπητοί μου. Εσείς, παιδιά μου, θα πάρετε μια ξαφνική απόφαση πάντως. Εντάξει. Λοιπόν, ξαφνικότατη απόφαση. Μισό λεπτό, αγαπητοί μου. Μισό λεπτάκι. Γιατί η ενέργεια από πάνω συνάδω. Μισό λεπτό, αγαπητοί μου, λίγο. Είναι απίστευτο το πώς δένουν οι ενέργειες μεταξύ τους εδώ μεταξύ, έτσι. Απίστευτο. Αλλά
Τίποτα δεν είναι τυχαίο, ποτέ. Έτσι, για να δούμε εδώ. Για να δούμε, αγαπητοί μου, τι θα μας πούνε οι πολύ αγαπημένοι. Όπα, πέσανε αρκετά. Για να δούμε. Μη σταματάτε ρε παιδιά, μη σταματάτε τις προσπάθειες, έτσι. Λοιπόν, αν κάποιοι έχετε προβλήματα υγείας, μισό λεπτάκι, γιατί έτσι κι αλλιώς θα τα κοιτάξω και αυτά. Τα βάζω όμως εδώ. Να το. Αν κάποιοι έχετε προβλήματα υγείας, ορίστε, η υγεία σας βελτιώνεται, παιδιά. Να το, να το. Βελτιώνεται η υγεία σας. Πω, 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 Χριστέ μου, τι όμορφα πράγματα εδώ. Λοιπόν, και κοιτάξτε, μέσα στους επόμενους λίγους μήνες, εγώ σας το βάζω μέχρι πεντάμινο, θα μπορέσετε, παιδιά, να κάνετε πραγματικότητα τη σκέψη σας. Έτσι, όλα αυτά που σκέφτεστε εδώ, όλο αυτό που σας ανέλησα τώρα, θα μπορέσετε να τα κάνετε πραγματικότητα. Θαυμάσια. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, τι όμορφα νέα. Τι όμορφα νέα είναι αυτά, αγαπητοί μου. Τι όμορφα νέα είναι αυτά. Φτου, 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 εγώ θα πω. Φτου, φτου, φτου. Αν τυχόν αντιμετωπίζετε πρόβλημα υγείας, σας εύχομαι με όλη μου την ψυχή να το ξεπεράσετε. Που θα το ξεπεράσετε, θα υπάρχει βελτίωση. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, αγαπητοί μου. Δόξα τω Θεώ, χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς. Αυτά είχα να μοιραστώ μαζί σας, αγαπητοί μου. Σας εύχομαι να είστε πάντα καλά και να έχετε όλα τα καλύτερα.